Σιόδρα, τι λέει το ποτάμι, τι λέει ο Σταύρος Θεοδωράκης, οι πληροφορίες λένε, θα τα δούμε και σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Σταύρο τον Μονεμβασιώτη, ότι μάλλον δεν θα συμμετέχετε στην κυβέρνηση. Να πω, πριν πω αυτό, να πω μια κουβέντα για τις εκλογές χθεσινές. Πρόκειται να αμφισβήτα για μια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζω το ποσοστό που το έχει δώσει ο ελληνικός λαός να το αξιοποιήσει έτσι ώστε να πάνε τα πράγματα τα καλύτερα στη χώρα και το εύχομαι. Πρόκειται καλό αποτέλεσμα για το ποτάμι που κατεβαίνει για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές που δεν είναι χαλαρή ψήφος και κατορθώνει να συγκεντρώσει ένα 6% και με προβληματίζει βαθύτατα το γεγονός ότι είναι τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή. Και πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Γιατί τώρα δεν είναι δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα, ήξερε ο κόσμος γιατί πρόκειται. Πάμε τώρα στις επόμενες μέρες και τι γίνεται με την κυβέρνηση. Γιατί όμως πρέπει να σας προβληματίσει προς ποια κατεύθυνση, διότι δεν μπορεί να φταίει ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα, αυτό λέτε, όσοι επέλεξαν τη Χρυσή Αυγή. Όχι, εγώ δεν τους, γυρνάνε την πλάτη σε κάποια κόμματα. Δεν τους γυρνάνε την πλάτη σε κάποια κόμματα, θα μπορούσαν, γιατί εγώ δεν το απενοχοποιώ και δεν λέω ότι απλώς είναι κάποιοι αγανακτισμένοι, γιατί την αγανάκτηση θα μπορούσαν να την εκφράσουν πηγαίνοντας άλλα κόμματα. Πηγαίνοντας στο ΚΚΕ, πηγαίνοντας αλλού. Δεν το κάνουν. Διαλέγουν ένα κόμμα το οποίο έχει φανεί το τι είναι το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζουν να πηγαίνουν εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο στον πυρήνα της σκέψης του έχει άλλα πράγματα στο μυαλό. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αυτό το ποσοστό είναι ένα ποσοστό 6,2. Δεν λέω ότι είναι όλοι οι νεοναζί, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι πιστεύω ναι. Και άρα πρέπει να προβληματίσει, λέτε, το πολιτικό σύστημα ως προς ποια κατεύθυνση. Να αλλάξει και εκείνο πολιτικές ενδεχομένως, να είναι πιο κοντά στην κοινωνία. Να είναι πιο κοντά στην κοινωνία σαφώς και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει και η ποιότητα του πολιτικού λόγου. Μάλιστα. Δηλαδή το πώς αντιπαρατηθέμεθα μεταξύ μας, ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, έχουμε διαφορετικές θέσεις σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μας ενώνει μια κοινή αγωνία να πάνε τα πράγματα καλύτερα στην κοινωνία. Κύριε Δημητρόπουλε, αλλιώς θα ήμασταν όλοι στο ίδιο κόμμα. Λοιπόν, τώρα σε σχέση. Να πω λιγάκι. Σε σχέση με το τι της κυβέρνησης. Με ρώτησε και που μου όλα για το εκλογικό. Ναι, για το ποτάμι. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε μια κουβέντα. Mm-hmm. Προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση. Υπάρχει το ραντεβού του κ. Θεοδωράκη με τον κύριο Τσίπρα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αυτό. Βεβαίως προηγείται το ραντεβού του με τον κύριο Καμένο και. Και αυτό έχει κάποια σημασία. Έχει κάποια σημασία. Εμείς έχουμε βάλει ένα σαφές πλαίσιο σε σχέση με την συνεργασία. Δεν πάμε και να πούμε ντε και καλά συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν πάμε να κουβεντιάσουμε ποσοστώσεις. Δηλαδή, πάρε τόσα υπουργεία ή τόσα υπουργεία εγώ. Θέλουμε να γίνει μια κουβέντα. Λέτε ότι συναντιέται πρώτα με τον κύριο Καμένο, είναι ενδεικτικό και της πρόθεσης του κύριου Τσίπρα. Ας περιμένουμε καλύτερα τις συναντήσεις. Εγώ δεν βιάζομαι, αλλά όλες οι πληροφορίες λένε και αυτό που μεταφράζει. Μια κουβέντα από τον κύριο Δημητρόπουλο και να πάμε, γιατί κύριε Μπαλάφα άρχισε να σχηματίζεται κυβέρνηση.